Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Για άλλη μια Τρίτη είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα αυτό το ανοιξιάτικο βράδυ. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι άκρως επίκαιρο και είναι επίκαιρο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σχετίζεται με τον εορτασμό της χθεσινής εθνικής μας εορτής, της 25ης Μαρτίου, η οποία αποτέλεσε καταλύτης για τη συγκρότηση εθνικής μας ταυτότητας. Και αφετέρου, γιατί κυριαρχεί το σημερινό θέμα στην πολιτική ατζέντα των δύο κομμάτων. Το θέμα το σημερινό αφορά τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους. Και γι' αυτό το λόγο η εκπομπή Tête-à-Tête έχει επιστρατεύσει δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Στο πλατό λοιπόν της εκπομπής βρίσκονται δύο ακαδημαϊκοί. Έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τον Ιωάννη Τολίλη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής συμβολικής και δογματικής θεολογίας. Κύριε Λίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουσμαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μας. Και έχω επίσης και τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον Χριστόφορο Ναρβανίτη, επίκουρο καθηγητή της κοινωνιολογίας του χριστιανισμού. Κύριε Ναρβανίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους για την χθεσινή ημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά κύριε Ναρβανίτη και εσάς. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς κύριε Λίλη. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση παίρνοντας ως αφορμή τη χθεσινή ημέρα και συγκεκριμένα τις μέρες που διανύουμε. Ένα έθνος τι είναι? Ένα σύνολο ανθρώπων με κοινή εθνική συνείδηση. Την εθνική αυτή συνείδηση τη συγκροτούν υποκειμενικά στοιχεία. Η ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, η θρησκεία. Πιστεύω πως η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν μία επανάσταση η οποία έγινε στο όνομα της θρησκείας. Η θρησκεία έπαιξε το στοιχείο εκείνο της εθνικής συσπήρωσης. Εσείς τι πιστεύετε? Ναι, όντως, καταρχήν αυτό που είπατε πολύ σωστά, το έθνος, τι είναι το έθνος, το σύνολο ανθρώπων που υπάρχει κάτι το οποίο πολύ βαθύ τους ενώνει και έχει πολλές μορφές εξωτερικά κατά καιρούς ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες. Μπορεί να είναι αυτοκρατορία, κράτος, πόλεις κράτους, πολλά πράγματα. Σήμερα είμαστε τα εθνικά κράτη μετά το γαλλικό διαφωτισμό. Όταν έγινε η Επανάσταση, η Εκκλησία, θα έλεγα το θρησκευτικό κομμάτι, έπαιξε πολύ βασικό ρόλο και για την αρχή της νέας ζωής του έθνους, διότι ήδη τα 400 χρόνια η θρησκεία ήταν πολύ σημαντικό μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προετοιμάστηκε το έδαφος. Αλλά και πιο μπροστά, με το λεγόμενο Βυζάντιο, πάλι η Εκκλησία ήταν κάτι πολύ σημαντικό που ένωνε τις διάφορες πόλεις της Αυτοκρατορίας. Ήταν λογικό όταν έγινε η Επανάσταση, η Εκκλησία, το θρησκευτικό κομμάτι, το πω, να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και για την αυτοσυνειδησία των ίδιων των Ελλήνων τότε και για τη νέα πορεία που ξεκινούσε από το 1821 με την Επανάσταση, 1833 επίσημα και μετά. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά η Ελληνική Επανάσταση είχε δύο στρατόπεδα. Από τη μία τους Έλληνες χριστιανούς και από τους άλλους, και από την άλλη πλευρά τους Οθωμανούς, παύλα Μουσουλμάνους. Ναι, μέσα στην Οθωμανική, για να ξεχωρίσει το ελληνικό στοιχείο, ήταν πάρα πολύ βασικό το θρησκευτικό στοιχείο του Ορθοδόξου ως το πρώτο για να διακρίνουμε τον Έλληνα, το Ρωμιό, από τον Οθωμανό. Γι' αυτό και ακριβώς και 400 χρόνια ζυμώθηκε. Υπήρχε βέβαια και η προετοιμασία λόγω του Βυζαντίου, αλλά εκεί δεν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη. Λίγο πολύ ελληνική γλώσσα, τα ένωνε όλα και ο χριστιανισμός. Αλλά μέσα σε μια Οθωμανική που υπάρχει κυριαρχία του ξένου, του Τούρκου, είναι πολύ λογικό να ψάχνουμε στοιχεία πολύ δυνατά για να μας ενώνουν. Η Εκκλησία ήταν το πρώτο. Κύριε Αρβανίτη, ο κύριος Λίλης είπε δύο λέξεις, Γαλλική Επανάσταση. Δύο λέξεις, αλλά με βαθύ νόημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τέλη του 18ου αιώνα, στην Ευρώπη επικρατείται ένας επαναστατικός αναβρασμός. Το τρίπτυχο ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, κυριαρχεί. Παράλληλα εμφανίζεται ως σημαία ο φιλελεύθερος εθνικισμός. Πόσο επηρέασε την Ελληνική Επανάσταση? Λοιπόν, για να τα συνδέσουμε αυτά τα οποία, πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Λίλης και να μπορέσουμε να κάνουμε έναν ουσιαστικό συσχετισμό ανάμεσα στην Ελληνική Επανάσταση και στη Γαλλική Επανάσταση, θα πρέπει να δούμε λίγο το πλαίσιο όπως ορίστηκε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης και τα γεγονότα, τα πώς αυτά κύλησαν εκείνη την εποχή.
Δεν υπάρχει όμως, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, δεν υπάρχει ένα δεδομένο. Αυτό που είπατε για το ελληνικό έθνος, το οποίο διεκδικεί εκείνη τη στιγμή την ανεξαρτησία, του, οπωσδήποτε προέρχεται από τις πηγές της Γαλλικής Επανάστασης και αυτό φαίνεται στα συντάγματα και ειδικά στο πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου, όπου εκεί η επίδραση που έχουμε από τον γαλλικό διαφωτισμό και από τη Γαλλική Επανάσταση είναι εμφανέστατη και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ακόμα και λίγο πιο μπροστά από αυτό που ίσως κάποιοι θα περίμεναν εκείνη την εποχή. Όμως υπάρχουν δύο απόψεις οι οποίες είναι συγκρόμενες εκείνη την εποχή και αυτό πρέπει να το δούμε. Για να δούμε και ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Και όταν εννοώ και όταν μιλάω για την Εκκλησία εκείνη την εποχή, αναφέρομαι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι δύο συγκρόμενες απόψεις, θα επανέλθω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν αυτές που λίγο σχηματικά με τα πρόσωπα και τα ονόματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ανάμεσα στον Κοραή, έτσι, ο οποίος εκφράζει τον γαλλικό διαφωτισμό και αυτό που ίσως υπενιχθήκατε ότι εκφράζει τον φιλελεύθερο εθνικισμό και από την άλλη μεριά είναι η άποψη του Ρίγα Φρέου. Είναι δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκλίνει περισσότερο προς τις απόψεις του Ρίγα Φρέου και όχι προς τον εθνικισμό, τον φιλελεύθερο εθνικισμό του Κοραή. Γιατί? Γιατί ο Ρήγας και το όνειρό του και το όραμά του που είχε ήταν βαλκανικό, άρα δεν περιορίζεται μόνο στα εθνικιστικά στοιχεία ή τα εθνικά στοιχεία εκείνης της εποχής και μιλάει για συνύπαρξη των λαών. Ενώ ο Κοραής, ο οποίος ουσιαστικά αντιγράφει και μεταφέρει τις απόψεις της Γαλλικής Επανάστασης, είναι αυτός που ο οποίος μιλάει για το έθνος και για την εξαρτησία του έθνους κλπ. Το Πατριαρχείο όμως είναι πιο κοντά στις απόψεις του Ρήγα και δεν συμφωνεί τόσο πολύ με τις απόψεις του Κοραή. Αυτά τώρα, το πώς λειτουργήσαν μέσα στην Ιωάννη που λέγεται ιστορικά δρόμενα, φάνηκε από την πορεία και από την κατάληξη που είχε η Ελληνική Επανάσταση με όλες τις ιδιομορφίες που είχε και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στην κατά κάποιους αστική επανάσταση στον ελληνικό χώρο και αυτό το οποίο συνέβη στη Γαλλία. Οπωσδήποτε όμως το τρίπτυχο αυτό ελευθερία, το οποίο νομίζω είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι και το πρώτο. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Έτσι. Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη είναι ένα τρίπτυχο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση. Είναι... Αλλά επηρεάζεται όλη η Ευρώπη. Δεν επηρεάζεται μόνο η Ελληνική Επανάσταση. Και φυσικά έχει να κάνει με ένα ρεύμα το οποίο αντιτίθεται στις απολυταρχικές εξουσίες εκείνης της εποχής. Και μέσα στις απολυταρχικές εξουσίες εκείνης της εποχής είναι και αυτή του Σουλτάνου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάντως. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Έπαιξε έναν ύπουλο ρόλο το Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια πριν την Επανάσταση του 1821 και συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 1821, όπου εκεί ο Πατριάρχης Γρηγόριος V είχε αφορήσει το κίνημα, τον ιερό λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Δηλαδή τα επίσημα χείλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που τότε η Εκκλησία της Ελλάδας υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είχε πάρει αντίθετη θέση. Ναι, θεσμικά. 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 Αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Γρηγόριος V δεν είχε πάρει αυτή την απόφαση, την θεσμική, το οποίο ουσιαστικά ήταν στάχτη στα μάτια των Οθωμανών, θα μιλούσαμε για γενική σφαγή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το Πατριάρχης το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, η φαναριώτικη πολιτική το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και προσπαθεί να σώσει ό,τι είναι δυνατόν. Και από ό,τι φάνηκε, έσωσε την κατάσταση, αλλά δεν έσωσε ούτε για τον εαυτό του τελικά. Ακριβώς, έτσι είναι. Κύριε Λίγη, επανέρχομαι σε εσάς. Ναι. Θα θέλω να μας δώσετε ένα ιστορικό πλαίσιο. Πώς κινήθηκε η ιστορία, η συνέχεια ελληνικού κράτους, Παύλα Εκκλησίας, στο πέρασμα των δεκαετιών που ακολούθησαν από μετά την Επανάσταση του 1821. Ναι. Από την αρχή, δηλαδή, 1833, ας πούμε. Να πούμε εδώ έτσι ναι. Ότι το πρώτο σύνταγμα της Επιδαύρου ουσιαστικά λέει ότι οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζονται ως χριστιανοί, έτσι. Δηλαδή, χριστιανισμός και χριστιανός και Έλληνας είναι ένα. Πώς κινήθηκε τις επόμενες δεκαετίες? Και μάλιστα είχε πει τότε, αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και μιλούν την ελληνική είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες πολίτες του νέου αυτού κράτους που έβγαινε. Να πω λίγο ακριβώς αυτό, ότι τότε, όπως ξεκινάει η νέα μας ζωή μέσα στο κράτος, έχει να κάνει βέβαια και με τους δυτικούς, τους Βαβαρούς, τον πατέρα του Όθωνα, που λάτρευε πάρα πολύ το γαλλικό πρότυπο. Ήθελε να κάνει κάτι με εκείνα τα πρότυπα της Γαλλίας, το δηλαδή γαλλικό το γαλλικό, της Γαλλικής Επαναστάσεως.
δεν το βλέπε πουθενά να έρχεται πρακτικά και ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, ήταν και ένα πείραμα που έκανε σε εμάς, διότι λάτρευε και την αρχαία ελληνική κλασική αρχαιότητα που εκπροσωπούσαμε στα μάτια του εμείς. Οπότε οι αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας, των αρχαίων Ελλήνων και το πρότυπο της Γαλλικής Επαναστάσεως μόλις είχε βγει το 1789, όταν τελικά έφυγε ο Καποδίστριας και ξεκινάει η νέα μας ζωή με τον Όθωνα, το πρότυπο του είναι αυτό και δίνει αυτά τα πρότυπα και σε εμάς σήμερα και στην πολιτεία και στην εκκλησία. Ένα κέντρο, το Παρίσι στη Γαλλία, η Αθήνα στην Έλληνα, φεύγουμε από τον Αύπλιο, έρχεται η Αθήνα και εκεί γύρω από εκεί θα περιφέρονται όλα και όλες οι πόλεις που είναι μέσα στην επικράτεια. Μια θρησκεία εκεί, τώρα έπεσε εκεί βέβαια λόγω Γαλλικής Επαναστάσεως, αλλά υπήρχε ο Ρωμακαθολικισμός έντονος, σε εμάς η Ορθοδοξία. Έτσι αυτή λοιπόν ως Προτεστάντης η Βαβαρή ξεκινάει η Εκκλησία και σε όλα τα συντάγματα κατά τα πρότυπα των Δυτικών έχουμε την Εκκλησία να υπάρχει, να συνεισφέρει στην πολιτεία ένα κομμάτι της νέας πολιτείας, που πολιτεία βέβαια είναι τον ελληνικό κράτος. Και κάθε φορά που έχουμε συντάγματα, η Εκκλησία πάντα παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, μέχρι να φτάσουμε, θα έλεγα, στο τελευταίο, στο 1975 ουσιαστικά. 1975, το τελικό που έχουμε, ουσιαστικά αυτό έχουμε σήμερα, που δεν διαφέρει σε τίποτα, ας το πω, από το 1952, μην πάρω τη δικτατορία που έγινε τα εκείνα, αλλά το 1952 που ήρθε το 1974 και μέχρι τότε το 1952 όλα τα συντάγματα βλέπουν στον ίδιο ρόλο την Εκκλησία. Κάπου στα πρώτα άρθρα, κάπου ήταν και το πρώτο άρθρο, και να παίζει ένα ρόλο ως επικρατούσα θρησκεία, όπου συνεισφέρει μέσα στην πολιτεία. Το πρωταγωνιστικό όμως τώρα πλέον είναι η πολιτεία. Δεν είναι η Εκκλησία που ήταν τα 400 χρόνια στο Ρουμιλέτ. Βέβαια και εκεί υπήρχε μια πολιτεία, η Οθωμανική. Τώρα γίνεται δική μας, αλλά η Εκκλησία σιγά σιγά χάνει αυτό τον πρώτο ρόλο που έχει. Και από την αρχή του 1833 γίνεται δυνατή, αλλά με τα δυτικά πρότυπα, όσο προχωρούν τα συντάγματα, ενισχύει το κοινοβουλευτισμός, φεύγει η Εκκλησία και οι αντιλήψεις που υπάρχουν και πηγαίνουμε καθαρά στην κατεύθυνση, τη δυτική, όπως την ξέρουμε σήμερα, την Ευρωπαϊκή. Μετά δε την ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επλέον σε πολλά σημεία συγκλίνουμε με τους δυτικούς, η πολιτεία πρώτα, όχι τόσο οι εκκλησιαστικές αρχές, αλλά στη ζωή μας εννοώ, αλλά πάντα η Εκκλησία είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει και με την παράδοσή μας και με την ιστορία. Κύριε Αρβανίτη, τέλη δεκαετίας του 70, η Ελλάδα σιγά σιγά μπαίνει σε μια ευρωπαϊκή τροχιά, έτσι. Σιγά σιγά η Ελλάδα να πτήσει θεσμούς προκειμένου να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ερώτησή μου είναι η εξής: πώς επηρεάζει τη σχέση των Ελλήνων το γεγονός ότι μπαίνουμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή τροχιά με τη θρησκεία? Λοιπόν, θα τα συνδέσω πάλι από την Ελληνική Επανάσταση να φτάσουμε μέχρι την συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προϋποθέτει αυτό και τι επιβάλλει αυτό στη συνέχεια. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, πρέπει να πούμε, θα συνδέσω πάλι την κατάσταση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί πάντα συνδέω την κατάσταση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οτιδήποτε συνέβη στη σχέση Εκκλησίας-Κράτος σε σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την Επανάσταση ήταν πραξικοπηματικό. Λοιπόν, η Εκκλησία δηλαδή στην Ελλάδα, για να είμαστε να το πούμε λίγο πιο απλά, εξυπηρετούσε πλήρως τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους, είτε υπό την αντιβασιλεία, είτε υπό την εξουσία βαριά που δήλωση, προήλθε. Βαριά δήλωση. Καταγεγραμμένο ιστορικά. Υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το κράτος επέβαλε τον διαχωρισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και η σύνοδοι τότε της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τα ντοκουμέντα τα οποία έχουμε τα ιστορικά και μπορούμε να τα διαβάσουμε, επιβεβαίωσαν αυτή την πρόταση που υπήρχε από το κράτος. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε ονόματα. Ο ρόλος του φαρμακείου είναι πάρα πολύ γνωστός στη σύγκρουση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκείνη την εποχή. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ουσιαστικά αποδέχτηκε μια κατάσταση η οποία όμως, επαναλαμβάνω, ήταν πραξικοπηματική. Αναγκάστηκε να υπογράψει τόμους και ξανά τόμους κλπ. Και με τις νέες χώρες και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, φτάνουμε στο γεγονός πλέον ότι η Ελλάδα με πολιτικές αποφάσεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι και οικονομικές αυτές οι αποφάσεις, για εκείνη την εποχή τουλάχιστον, εντάσσεται στη μεγάλη ευρωπαϊκή κοινότητα. Είτε ως ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα με την ΕΟΚ και τη συμφωνία που υπέγραψε τότε την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ό,τι επακολούθησε στη συνέχεια. Αυτό θέτει ορισμένες όμως
επιταγές προς το ελληνικό κράτος. Έπρεπε λοιπόν το ελληνικό κράτος να εξυγχρονιστεί όσο ήταν το δυνατόν σε θέματα θεσμικά. Το μοντέλο λοιπόν που επικρατεί στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα είναι του πλήρου χωρισμού ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία ή ανάμεσα στο κράτος και την θρησκεία. Υπάρχει ένα μοντέλο? Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Υπάρχει το γαλλικό μοντέλο, υπάρχει το γερμανικό μοντέλο, υπάρχει το βελγικό μοντέλο. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα χωρισμού κράτους και Εκκλησίας. Σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, έτσι, δεν υπήρξε προσαρμογή τα πρώτα χρόνια όσον αφορά τα συντάγματα, έτσι, του ελληνικού κράτους. Και το βλέπουμε αυτό με τη συνεχή επανάληψη του όρου επικρατούσα θρησκεία στο άρθρο 3 του συντάγματος. Διορθώθηκαν όμως κάποιοι νόμοι. Έτσι, και οι νόμοι είχαν να κάνουν την αστυνομική ταυτότητα και την εγγραφή του θρησκεύματος, το οποίο δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε μειονότητες, σε θρησκευτικές μειονότητες μέσα στην Ελλάδα. Αυτό διορθώθηκε κάπως με την απόφαση τότε της κυβέρνησης Σιμίτη και άλλα, τα οποία τα είδαμε να διορθώνονται τα τελευταία 3-4 χρόνια με την αναγνώριση των ενωριών που βρίσκονται υπό το καθεστώς της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, των μουσουλμάνων στη Θράκη κλπ. Οπότε το πλαίσιο το οποίο βλέπω ότι στην αρχή δεν υπήρξε προσαρμογή, τώρα γίνεται μια προσπάθεια προσαρμογής και βέβαια η συζήτηση που έχει ανάψει γύρω από το άρθρο 3 είναι και αυτό ουσιαστικά μια προσπάθεια προσαρμογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και τι ορίζει αυτό ανάμεσα στο μοντέρνο κράτος και στις θρησκείες. Υπάρχει όμως ένα παρελθόν. Λέω πολλά βέβαια τώρα. Όχι. Υπάρχει ένα παρελθόν γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε. Πώς το κράτος βρίσκεται εμπλεκόμενο στην θρησκευτική συνείδηση του καθενός ή την θρησκευτική παρουσία ενός λαού. Στον Μεσαίωνα, γιατί εκεί πρέπει να πάμε και στη συνέχεια να το δούμε πώς μεταφέρεται το σήμερα. Υπήρχε ο ηγεμόνας. Ο ηγεμόνας λοιπόν είχε ένα πλαίσιο, το οποίο στα λατινικά έχει μείνει ως φράση το cuius regio, eius religio, που σημαίνει τι, έτσι. Ο καθένας στην περιοχή του, του κάθε ηγεμόνα, του κάθε φεουδάρχη ορίζει και την θρησκεία την οποία έχει ο ίδιος. Αυτό βέβαια στην εωτερικότητα και με την Γαλλική Επανάσταση καταραίει. Σαν ιδέα όμως και αντίληψη, αυτό το όπου ορίζει ο ηγεμόνας, το τι είναι αυτός, είναι εκεί η επίκουε του, περνάει στο κράτος. Περνάει στα χέρια του κράτους. Έρχομαι λοιπόν μια κατάσταση η οποία λέει ότι το κράτος αποφασίζει, έτσι, ότι είναι πιο κοντά στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται κάτω από το ελληνικό κράτος θα πρέπει να είναι ορθόδοξοι. Με προκαλείτε αυτό τώρα. Διορθώνεται όμως τώρα ναι. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι διόρθωση και είναι μια προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα. Εκεί βέβαια να το εναντιλαμβάνονται και οι δύο πόλοι. Με προκαλείτε όμως τώρα να σας ρωτήσω, να σας υποβάλω το εξής ερώτημα. 15ο αιώνα. Τελειώνει το φεουδαρχικό σύστημα παραγωγής και μπαίνουμε στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με την οικονομία, με την σχέση θρησκεία. Με την δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ναι. Όχι υπήκοος πλέον, να το γνωρίσουμε άτομο. Γιατί δεν μπορούμε ακόμα να τον γνωρίσουμε ως πολίτη, γιατί ουσιαστικά η έννοια της δημοκρατίας έρχεται από το 18ο αιώνα, 19ο αιώνα και μετά. Έχει μια έτσι, πολύ μικρή ιστορία η δημοκρατία σήμερα. Να τον γνωρίσουμε άτομο. Εκεί ουσιαστικά έχει το άτομο τη δυνατότητα να πιστέψει στη θρησκεία που αυτό το ίδιο επιθυμεί. Όχι. Και πάλι δεν την έχει. Και πάλι γίνεται μια μετάφραση. Εγώ το άφησα εντάξει αυτό το κομμάτι τώρα. Είναι στάδια και πήγα από την ηγεμόνα, πήγα κατευθείαν στο σύγχρονο κράτος. Στο κράτος το οποίο εμφανίστηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το οποίο είχε εθνικά χαρακτηριστικά. Εκεί υπάρχει μια προσπάθεια. Ας αναφέρω, ας πούμε, το τι έγινε στην Αγγλία, ώστε να υπάρξει μια μετατόπιση. Μια μετατόπιση από την μοναρχία και τι ορίζει η μοναρχία, της απόλυτης εξουσίας, να πάμε σε μια συνταγματική μοναρχία. Ξέρετε πολύ καλά με το, ουσιαστικά το πρώτο σύνταγμα στην Αγγλία γράφεται από τον Τζον Λοκ, ο οποίος είναι φιλελεύθερος, ο οποίος δεν μπορούσε βέβαια να παρευλέψει το δικαίωμα του ατόμου στη θρησκεία ελευθερία, αλλά βάζει και αυτό σε ένα ορισμένο πλαίσιο, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια. Με το εθνικό κράτος και το πώς το εθνικό κράτος ορίζει τη θρησκεία των υπηκόων. Έτσι, γιατί είναι πολύ επιφυλακτικός εκεί. Δεν είχα τα κείμενα, δεν ξέρω αν θα πάει η συζήτηση εκεί. Σας διαβάσω το κείμενο που λέει: ναι, όλοι έχουν τη θρησκευτική ελευθερία, αρκεί να είναι Προτεστάντες, να συμφωνούν δηλαδή με την πίστη του βασιλιά, παρότι υπάρχει συνταγματική μοναρχία πλέον,
και ίσα δικαιώματα απολαμβάνουν όλοι όσοι είναι Προτεστάντες. Δεν λέει το ίδιο για τους Ρωμαϊκοκαθολικούς, γιατί προσδίδοντάς τους την θρησκευτική ταυτότητα του Ρωμαϊκοκαθολικού, την οποία τη συνδέει με την εθνική ταυτότητα, όπως είπατε πριν, θεωρεί ότι οι Ρωμαϊκοκαθολικοί δεν μπορούν να είναι έμπιστοι ως πολίτες μέσα στην αγγλική κυριαρχία, διότι είναι Ρωμαϊκοκαθολικοί και ο Ρωμαϊκοκαθολικός αντίκειται στην Αγγλικανική Εκκλησία, οπότε υπάρχει σύγκρουση. Επίσης, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τώρα για την ιστορία, ισότητα επίσης ο Τζον Λοκ δεν δίνει στους άθεους. Ακριβώς. Γιατί για εκείνη την εποχή αυτός που, που χαρακτηρίζεται τον άθεος, χαρακτηρίζονται ανήθικος για εκείνη την εποχή. Λέει, είναι εδώ άλλη μία σύνδεση ανάμεσα στην ηθική όπως και, και στην θρησκεία, έτσι, την ο οποίο όμως και σήμερα ήταν θείο έγκλημα, έτσι. Ναι. Σίγουρα, γιατί έχουμε τον θρησκευτικό παράγοντα που επηρεάζει. Σήμερα πάλι και σε αυτό το σημείο είμαστε σε μια ηθική η οποία δεν έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Οπότε εκεί αυλήνονται κάποια πράγματα, προκύπτουν οι ατομικές ελευθερίες και βέβαια πάνω στις ατομικές ελευθερίες προκύπτει και η ατομική θρησκευτικότητα. Είναι μια λυσίδα όλα αυτά. Ακριβώς. Αλλά ας αφήσουμε τα της Αγγλίας και θέλω να πούμε εδώ στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Κύριε Ρβανίτη, είπατε ότι έχουμε το ένα άρθρο 3. Το οποίο ουσιαστικά το άρθρο 3, όπως το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, μιλάει για την επικρατούσα θρησκεία. Και η επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδας είναι η Ανατολική Ορθόδοξη θρησκεία του Χριστού. Λοιπόν, πόσο αντιφατικό είναι από τη μία να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ένα φιλελεύθερο κράτος και από την άλλη να έχουμε ως επικρατούσα θρησκεία το χριστιανικό ορθόδοξο δόγμα. Είναι αντιφατικό, κύριε Λίλη? Είναι, αλλά το άρθρο αυτό, όπως ήρθε, έχει τώρα ένα σημείο λανθασμένο ως άρθρο και ένας ιστορικός λόγος που υπάρχει. Καταρχήν εισέρχεται μέσα στο εσωτερικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και λέει ότι πρέπει να τηρεί τους δογματικούς κανόνες και το κείμενο αναλύωτο, που αυτό δεν θα έπρεπε να το λέει το Σύνταγμα, γιατί είναι θρησκευτική ελευθερία και αντίκειται. Δεν μπορεί να μπει σε κάτι εσωτερικό. Το είπε όμως τότε για να προστατέψει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη σύνδεση Εκκλησίας Ελλάδος με Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και έτσι, ενώ παρακάτω λέει για θρησκευτική ελευθερία το 13, ο ίδιος ο συνταγματικός νομοθέτης μέσα στο 3 μπαίνει στο πολύ εσωτερικό, που είναι το δογματικό που δεν θα έπρεπε να μπει, αλλά είναι καθαρά για ιστορικούς λόγους, έτσι ώστε να μην χαθεί το Πατριαρχείο, να είναι ένα πρόσωπο διεθνούς δικαίου, που δεν είναι στην Τουρκία, δεν τα αναγνωρίζει, και μόνο ένα άρθρο δικό μας στο Σύνταγμα θα το έσωζε. Γι' αυτό ήρθε το άρθρο 3 και το άρθρο 105 που μιλάει για το Άγιο Όρος και προστατεύει το αυτοδιοίκητο, που είναι πολύ σημαντικό άρθρο και δυστυχώς πάρα πολύ υποτιμημένο και από την πολιτεία και από την Εκκλησία. Σώζει και αυτό το Πατριαρχείο ως διεθνές δίκαιο, κυρίως όμως το άρθρο 3. Έτσι το επικρατούσα που έχει εκεί δεν είναι αντιφατικό με αυτή την έννοια γιατί να έχουμε μία, διότι την έχει και μέσα σε εισαγωγικά. Που εκεί πέρα είναι η διαταγή κάθε θέμα και το εισαγωγικό. Αλλά κυρίως για να δείξει τη σύνδεση Εκκλησίας Ελλάδος με το Οικουμενικό που το 1975 είχε διαταραχθεί πάρα πολύ από την Αριστείνδη Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και όλα τα αντικανονικά που έγιναν τότε. Δεν νομίζετε δηλαδή ότι πρέπει να απουσιάζει ένα τέτοιο άρθρο? Γιατί από τη στιγμή που λέμε ότι είμαστε φιλελεύθερο κράτος, ουσιαστικά τι λέμε? Ότι το κράτος πρέπει να απέχει από την υιοθέτηση προτύπων, έτσι, που κατεξοχήν ανάγονται στην ατομική σφαίρα του καθενός. Και παράλληλα το κράτος θα πρέπει να διαμορφώνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά θα σέβεται τα ατομικά δικαιώματα. Αλλά όταν ακούω εγώ προσωπικά τη λέξη επικρατούσα θρησκεία, έτσι ουσιαστικά στο μυαλό μου έρχεται ότι υπάρχει ένας θρησκευόμενος λαός που είναι ο ελληνικός, αλλά από την άλλη, επειδή ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, υπάρχουν κάποιοι λαοί που ουσιαστικά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να εξωτερεί. Ναι, αυτό ισχύει σήμερα. Το 1975 όχι. Το 1975 ήταν ουσιαστικά ήμασταν όλοι Ορθόδοξοι, ήταν μετά τη δικτατορία και υπήρχε και όλη αυτή η ιστορία. Εφόσον μπαίνει στα εισαγωγικά, το έχουμε ανάγκη για να προστατέψουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπάρχει και το άρθρο 13 που σώζει τη θρησκευτική ελευθερία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα υπήρχε αν. Εμείς το κάνουμε για ειδικούς ιστορικούς λόγους. Σίγουρα δεν πρέπει να προστατεύεται μια θρησκεία. Αυτό είναι σωστό. Αλλά υπήρχαν οι ειδικοί λόγοι διεθνούς δικαίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Που αν δεν το κάναμε, δεν θα είχε καμία υπόσταση το Πατριαρχείο σε όλο τον κόσμο. Διότι στην Τουρκία μέσα αναγνωρίζεται ως ένα σωματείο. Δεν έχει πρόσωπο Πατριάρχης προς τα έξω. Του το δίνουμε εμείς.
με το άρθρο 3 με την επικρατούσα θρησκεία. Γι' αυτό το λόγο μπήκε εκεί. Μάλιστα. Κύριε Ρβανίδη, εσείς πιστεύετε? Λοιπόν, θα συμφωνήσω σε όλα. Έτσι, εκτός, με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι, θα συμφωνήσω σε όλα αυτά, ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει επικρατούσα και υπάρχουν αναφορές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι έπρεπε να προστατευτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διαβάζοντας την πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Έχουμε μια πρόταση αλλαγής του άρθρου 3 και διαβάζω τους συνταγματολόγους, οι οποίοι είναι προσκύμενοι στην αλλαγή από το επικρατούσα να πάμε στο ουδετερόθρησκο. Έτσι, και αυτό που λέγεται από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον υπεύθυνο υπουργό για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν υποστηρίζεται ότι ναι, μεν θα αλλάξει το επικρατούσα και θα γίνει ότι το ελληνικό κράτος είναι ουσιαστικά ουδετερόθρησκο. Δεν θα επηρεαχτεί όμως καθόλου το κείμενο το οποίο αφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εμένα αυτό με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί. Σαν φιλελεύθερο με ικανοποιεί, διότι ορίζει πλέον ότι δεν υπάρχει κάτι το είναι μια θρησκεία η οποία είναι επικρατούσα. Πάμε σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος το οποίο είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό που υπάρχει σήμερα. Στις γενικές του γραμμές, γιατί είπα από την αρχή ότι υπάρχουν πολλά μοντέλα ουδετερόθρησκου κράτους στην Ευρώπη. Μπορούμε να τα συζητήσουμε, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Υπάρχουν, δεν είναι ένα μόνο το μοντέλο. Άρα λοιπόν το μοντέλο το ευρωπαϊκό ζητάει ουδετερόθρησκο κράτος και η κυβέρνηση και οι συνταγματολόγοι αυτή τη στιγμή που πρόσκεινται και είναι υπέρ της αλλαγής του άρθρου 3 επιμένουν ότι δεν θα αλλάχτεί τίποτα από το άρθρο 3 όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εμένα ως κοινωνιολόγο της θρησκείας και του χριστιανισμού και ως πολιτικά τοποθετούμενο στο φιλελεύθερο χώρο θα ήθελα να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα θιχτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με προκαλείτε για άλλη μια φορά. Συνδέεται χριστιανισμός και φιλελευθερισμός? Ναι, διότι. Εντάξει. Με την έννοια πως ο φιλελευθερισμός κρατάει μια ουδέτερη θέση σε κάποια ζητήματα, έτσι στην ατομική σφαίρα του καθενός, ο χριστιανισμός παίρνει κάποια συγκεκριμένη στάση σε ζητήματα κοινωνικής ζωής και πάει λέγοντας. Ξέρετε, κάποιος ο οποίος είναι τοποθετημένος πολιτικά φιλελεύθερος, στο background του μυαλού του πάντα υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς δικαιώματα, είναι και υποχρεώσεις. Πίσω από κάθε δικαίωμα υπάρχει και μια υποχρέωση. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά το θρησκευτικό και πόσο ο πολιτικός φιλελευθερισμός αντιμετωπίζει την θρησκευτική ταυτότητα του ατόμου, γιατί είναι μία από τα συστατικά στοιχεία του προσώπου, έτσι, και του πολίτη, γιατί υπάρχουν και άλλα. Είναι της προσωπικής ελευθερίας. Δεν είναι μόνο μία ταυτότητα, φυσικά. Ο άνθρωπος σήμερα είναι μια πολυταυτότητα, έχει πολλές ταυτότητες. Μέσα σε αυτό είναι και το πλαίσιο, είναι και η θρησκευτική του ταυτότητα. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι ο πολιτικός φιλελευθερισμός είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει η ατομική θρησκευτικότητα και η ατομική θρησκευτικότητα εκφράζεται όπως επιθυμεί κάποιος, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί, αρκεί βέβαια εκεί που ανήκει ή που επιθυμεί να ανήκει, να μην δημιουργούνται πράξεις οι οποίες άπτονται του ποινικού δικαίου. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εδώ μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλάμε για την Ρωμαϊκή Εκκλησία, μιλάμε για τους Προτεστάντες, για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι με την αλλαγή στο άρθρο 3 όσον αφορά την επικρατούσα με την αντικατάσταση του ουδετερόθρησκου κράτους και ο πολίτης, στο πλαίσιο του πολιτικού φιλελευθερισμού, ως ατομικό του δικαίωμα, ορίζει και την ατομική του θρησκευτικότητα. Βέβαια υπάρχουν συλλογικότητες, έτσι. Ακριβώς. Οι οποίες συλλογικότητες ο πολιτικός φιλελευθερισμός δεν τις αγνοεί. Κάθε άλλο. Και εκεί και οι πολιτικές συλλογικότητες, οι θρησκευτικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικές συλλογικότητες έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται. Ένα ερώτημα που θέλω να απευθύνω και σε εσάς. Πιστεύω ότι είδαμε τη σχέση Εκκλησίας-κράτους, ελληνικού κράτους. Πρέπει να υπάρξει όμως ριζικός αποχωρισμός Εκκλησίας-κράτους. Με δεδομένο ότι το επιβάλλουν και οι συγκυρίες. Τι πιστεύετε εσείς, κύριε Λίλη? Ριζικός εννοείται να μην υπάρχει, να μην φαίνεται πουθενά η Εκκλησία ή να μην υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για δύο μεγέθη τα οποία δεν συμπληρώνει το ένα το άλλο. Δεν συμπληρώνει, όχι. Ο καθένας είναι καθαρά στο χώρο. Αυτό θα το έλεγα εγώ αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας. Να είναι μόνη της και να διοικείται μόνη της. Ναι, αυτό είναι σωστό. Χωρισμός ούτως ή άλλως υπάρχει. Δεν μπορεί να σταθεί κράτος σήμερα, εθνικό κράτος με τα πρότυπα που περιγράψαμε, χωρίς να υπάρχει ο πλήρης χωρισμός. Εμείς έχουμε τον πλήρη χωρισμό με 2-3 τρωτά σημεία που δεν τα λύσαμε ακόμα. Αυτά πρέπει να λύσουμε. Παραδείγματος χάρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας που ανακατεύεται στις εκλογές αρχιερέων. Είναι λάθος αυτό.
πρέπει να υπάρχει. Η μόνη της Εκκλησία να λύνει τα θέματα, το να μην προσφεύγει ο επίσκοπος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιώσει μια εκλογή του. Μέσα στην Εκκλησία. Ή ένας αρχιμανδρίτης με τη θέση του στην ενορία να προσφέρει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν 2, 3, 4 σημεία τα οποία σε σχέση με το 1975 έχουν λυθεί κάποια. Δεν έχουν λυθεί όλα. Όσο όμως ζούμε στην Ευρώπη, ειδικά μετά το 1992 που έγινε το Μάστριχτ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα 3-4, τα 2 έχουν λυθεί. Μένουν 1-2 να λυθούν ακόμα. Που πιστεύω με την ολοκλήρωση αυτή την ευρωπαϊκή σίγουρα θα λυθούν. Μιλούμε όχι για χωρισμό που ούτως ή άλλως υπάρχει, για αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας, η οποία 99,9 τη βλέπω να υπάρχει. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας προσωπική άποψη, κύριε Αρβανίτη, που προσδιορίζεται και ως χριστιανός και ως φιλελεύθερος, αλλά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Κύριε Αρβανίτη, σας θέτω ξανά το ερώτημα που έθεσα στον κύριο Λίλη. Είστε υπέρ ή κατά του ριζικού αποχωρισμού Εκκλησίας κράτους? Λοιπόν, τίθεται συχνά αυτό το ερώτημα και όλοι περιμένουν μια απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι, για να ξεκαθαρίσουν και να λύσουν και να ταυτίσουν κάποιον με το ναι ή με το όχι. Αυτά που είπε ο κύριος Λίλης είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιέγραψε. Αν όμως προχωρήσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι αυτό που θα αναφέρει το Σύνταγμα για το ουδετερόθρησκο κράτος, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρξει πλήρης χωρισμός ανάμεσα Εκκλησία και κράτος, ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Χωρίς βέβαια, σας είπα και αναφερόμενος στα αυτά που δήλωσε ο κ. Λίλης, ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία αν είχαν διευθετηθεί, σήμερα πιθανόν να μην συζητούσαμε αυτό το θέμα. Αλλά αυτά τα σημεία τα οποία έθεσε είναι βασικά για το πόσο η Εκκλησία είναι ανεξάρτητη και έχει το αυτοδιοίκητο ή κάπως εξαρτάται από το κράτος. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος να πρέπει η Εκκλησία να περιμένει να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ το θεωρώ παράδεκτο αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη προς αυτή την κατεύθυνση και στο αυτοδιοίκητο και στα θέματα των δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Λίλης, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Όσο μπερδεύονται τα πράγματα, τότε τα πράγματα δεν διευκολύνονται. Επίσης, και σαν άνθρωπο που είμαι στον χώρο της Εκκλησίας, είναι γνωστό σε όλους ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος εκτός Εκκλησίας, είμαι μέσα στην Εκκλησία. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να προχωρήσει με τις δικές της δυνάμεις, χωρίς να εξαρτάται από τι θα αποφασίσει το κράτος για αυτήν. Και εδώ είναι αυτό το οποίο μας συνδέει με τη σημερινή πραγματικότητα και έχει να κάνει με τις προτάσεις που κάνει η σημερινή κυβέρνηση απέναντι στην Εκκλησία, που εμπλέκουν και τη μισθοδοσία του κλήρου. Συνήθως όταν με ρωτούν κάποιοι, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, είτε του ναι είτε του όχι για τον χωρισμό Εκκλησίας και κράτος, στο πίσω του μέρος του μυαλού τους, και αυτό φαίνεται στη συνέχεια, στη συζήτηση από την επόμενη ερώτηση την οποία κάνουν και λένε, είστε υπέρ του να πληρώνονται ιερείς από το κράτος ή δεν είστε υπέρ να πληρώνονται ιερείς από το κράτος. Δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι περισσότεροι, όταν λένε χωρισμό Εκκλησίας και κράτος, έχουν αυτό το πράγμα. Μα αυτό το πράγμα είναι μια παρενιχίδα. Πολύ βασικά σημεία ήταν αυτό που σας έφερε ο κύριος Λίλης και αυτό το θέμα του καταστατικού χάρτη, το οποίο είναι κατανόητο. Δηλαδή, ένα μοντέρνο κράτος που υποτίθεται ότι είναι το ελληνικό κράτος, υποτίθεται έτσι, και μια εκκλησία η οποία πρέπει να κατονοεί τι γίνεται στο μοντέρνο, θα έπρεπε η ίδια να το έχει ζητήσει. Αυτό τον απεγκλωβισμό, έτσι, και το συνταγματικό και το, όσον αφορά το καταστατικό της. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δει βέβαια τα κείμενα, υπήρχε μια διαφορετική πρόταση από την Εκκλησία της Κρήτης, η οποία ποιοτικά προσεγγίζει το θέμα τελείως διαφορετικά από ό,τι το προσεγγίζει η Εκκλησία της Ελλάδος και είχε ζητήσει πριν από μερικά χρόνια να αρχίσει η συζήτηση. Μάλιστα ήταν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευάτων, κ. Λίλη, αν δεν κάνω λάθος, κ. Κονιδάρης. Είχε γίνει πρόταση. Ναι, κάπου εκεί. Υπήρχε πρόταση, διότι και τότε κουκούνταν όλα αυτά και είπε η Εκκλησία της Κρήτης, υπάρχει εκεί η Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Ωραία, εμείς είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε το διάλογο. Και πρότεινε στον κύριο Κονιδάρη να αρχίσει. Δεν απάντησε. Το κράτος δεν απάντησε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το δούμε και από τη μεριά του κράτους. Μην ερχόμαστε συνέχεια έτσι επιθετικοί στον χώρο της Εκκλησίας. Πρέπει να δούμε και αν το κράτος επιθυμεί τελικά αυτόν τον χωρισμό. Γιατί σας λέω, ο κ. Κονιδάρης δεν απάντησε. Του έγινε η πρόταση να ανοίξει συζήτηση και δεν απάντησε. Βέβαια, αυτό δείχνει και τα προβλήματα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο όσον αφορά την εκκλησιαστική κατάσταση. Δεν είναι μια ενιαία εκκλησία
στον ελληνικό χώρο. Έτσι, υπάρχει η Εκκλησία της Ελλάδος, υπάρχει η Εκκλησία της Κρήτης, συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάρχουν τα Δωδεκάνησα, απευθεία σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάρχει το ειδικό καθεστώς, το ανέφερε προηγουμένως ο κ. Ηλίας για το Άγιο Όρος, και υπάρχει και ένα υποκαθεστώς που αναφέρεται στις νέες χώρες. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερα τα προβλήματα. Λέμε ο χωρισμός Εκκλησίας κράτους. Ποιας Εκκλησίας? Της Ελλαδικής, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Δωδεκανήσων? Σε ποια Εκκλησία αναφερόμαστε? Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και φυσικά δεν είναι θέμα που έχει να κάνει μόνο με τη μισθοδοσία. Μιλήσατε για την ανάγκη διαλόγου Εκκλησίας κράτους. Το Νοέμβριο του 2018 έγινε μια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και του θεσμικού εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδας, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Εκεί ουσιαστικά συζητήσανε και συνέδεσαν σε 15 κοινά σημεία, μεταξύ των οποίων βασικά ήταν το ελληνικό δημόσιο και η Εκκλησία να γνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την ενιαία αρχή πληρωμών. Άρα, επομένως, ο κληρικός πάβει πλέον ένα δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με αυτή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε. Η Εκκλησία να γνωρίζει ότι μετά τη συμφωνία αυτή παρετείται έναντι κάθε άλλη αξίωση για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία, και το ελληνικό δημόσιο μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδας αποφασίζουν τη δημιουργία ενός ταμείου αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας. Αυτά ήταν κάποια βασικά σημεία. Πώς είστε και οι δύο ακαδημαϊκοί? Θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς σας φαίνεται αυτή η συμφωνία. Κύριε Λίλη, τι λέτε? Θα έλεγα καταρχήν ότι και στη συμφωνία αυτή και στο διάλογο που υπάρχει χρόνια για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας ταυτίζεται η μισθοδοσία των κληρικών με την περιουσία. Αυτό είναι λάθος, κατά τη γνώμη. Πρέπει να ταυτίζεται η μισθοδοσία με το ανθρώπινο δικαίωμα των εργασιακών και της θρησκευτικής ελευθερίας. Γιατί έτσι, αυτό επιτάσσουν οι αρχές του γαλλικού διαφωτισμού. Αν ταυτίσουμε την μισθοδοσία με την περιουσία, και μεγάλο λάθος κάνουμε και δεν θα βρούμε ποτέ άκρη, γιατί πώς θα γίνει αυτό να δώσουμε την περιουσία πάλι πίσω, να την πάρει όλη η Εκκλησία και... Αλλά εμείς μιλούμε για τις αρχές που είπατε στην αρχή, ελευθερία, ισότητα, που ήταν οι τρεις μετά το Βολτέρο του γαλλικού διαφωτισμού. Σε αυτές θα πρέπει να στηρίζεται η μισθοδοσία και των κληρικών ως ανθρώπινο δικαίωμα εργασιακό και όχι στην περιουσία. Έχω ακούσει και τον πριν από 7-8 χρόνια τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών που είπε να μας δώσουν πίσω την περιουσία όλοι και να σταματήσουν να κανονίσουμε εμείς. Αυτό είναι λάθος. Είναι δημόσιοι πάλι ιερείς, κληρικοί. Στον ακριβή νομική ορολογία δεν είναι. Ονομάζονται κάπως αλλιώς. Στην ουσία όμως είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ενορίες. Επομένως και οι προϊστάμενοι και οι λειτουργοί έχουν αυτό το χαρακτήρα του δημοσίου. Νομικά όντως δεν είναι, διότι έχει αποφαρθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι άνθρωποι όμως είναι μες στο δημόσιο. Αλλά είναι λάθος να ταυτίζεται η μισθοδοσία με την περιουσία. Πώς θα βρούμε τι είναι οι κληρικοί? Θα πάμε στη σύνταξή τους. Από πού συνταξιδοτούνται? Ως πολιτικά πρόσωπα. Έτσι θα βρούμε τι είναι οι κληρικοί και από εκεί πιάζει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όπως έχει αποφαθεί και με την τελευταία φορά του Συμβούλου της Επικρατείας, όπως ο καθηγητής Πανεπιστημίου παίρνει σύνταξη γιατί είναι από το ΑΕΗ, το Πανεπιστήμιο, που έχει το Πανεπιστήμιο αυτοδιοίκητα ειδική σχέση με το κράτος, έτσι είναι και οι κληρικοί έχουν. Οπότε μοιάζει πάρα πολύ νομικά και πήγε να ταυτίσει το Συμβούλιο τους Πανεπιστημιακούς με τους κληρικούς. Γι' αυτό και υπάρχει και η πρόταση να γίνει ειδικό μισθολόγιο των κληρικών, όπως υπάρχει ήδη στους αρχιερείς. Από το 1980 που το έκανε ο Ράλης. Επομένως, οι αρχές είναι ευδιάκριτες όταν ακολουθήσουμε ακριβώς το γαλλικό διαφωτισμό και την έννοια του εθνικού κράτους. Από τα λεγόμενά σας, επομένως, εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή συμφωνία. Ναι, κάκιστη, διότι πρέπει να στηρίζεται σε βασικές αρχές του εθνικού κράτους που έχουμε από το 1833, που μιλάει για εργασιακά δικαιώματα και όχι να τα ταυτίζουμε με την περιουσία ή κάτι άλλο. Κύριε Ρβανίτη, πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς τη συμφωνία Ιερώνυμου Τσίπρα? Το πώς παρουσιάστηκε στην αρχή το Νοέμβριο και το πώς καταλήξαμε σήμερα να έχουμε ένα κείμενο που έχει ορισμένα άρθρα μέσα και αυτό το κείμενο είναι πλέον υποσυζήτηση.
Το πώς ξεκίνησε πάρα πολύ κακά. Ήταν στο πλαίσιο του πολιτικού σχεδιασμού αυτής της κυβέρνησης να παρουσιάσει αυτό έτσι όπως το παρουσίασε, αλλά ήταν με έναν τρόπο το οποίο δεν συνάδει με μια πολιτεία η οποία θα λέγει ότι κινείται δημοκρατικά και με έναν θεσμό ο οποίος συζητάει με την πολιτεία και οφείλει και αυτός να συζητάει μέσα σε δημοκρατικό πλαίσιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ανθρώπων παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας σε συμφωνία με το κράτος, με τον κύριο Πρωθυπουργό, χωρίς προηγουμένως όμως να έχει ενημερώσει κανέναν. Ποιος συζητούσε όλο αυτόν τον καιρό για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση, γιατί είτε στιγμή ήταν πρόταση, δεν ξέρουμε. Ούτε έχουμε μάθει μέχρι τώρα τίποτα. Παρουσιάστηκε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και βγάλανε μια ανακοίνωση θριαμβευτική και διθυραμβική ότι επέρχεται η λύση στις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και στην Ελληνική Εκκλησία. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γνώριζε τίποτα. Το δήλωσαν ήδη οι αρχιερείς της Κρήτης ευθαρσώς. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν γνώριζε τίποτα. Οι Μητροπολίτες των Δωδεκανήσων δεν γνώριζαν τίποτα, οπότε τι ήταν αυτό. Έτσι, ξεκινάω λοιπόν από αυτό γιατί είναι ένα point το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει κατά πόσο λειτουργεί η δημοκρατία τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν και όπως δημοσιεύτηκε, υπάρχει ένα σχέδιο νόμου, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε. Εκεί αυτή τη φορά, σε σχέση με τον Νοέμβριο, το κράτος από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μελετημένο. Εκεί δεν έχουμε πλέον 15 σημεία, έχουμε 6 σημεία. Από αυτά τα 6 σημεία, τα οποία πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα και να τα αξιολογήσουμε, τα 5 είναι θετικά. Τα 5 είναι θετικά και είναι υπέρ των ιερέων. Λύνει το πρόβλημα που υπάρχει με την μονιμότητα, στο 103 είναι η κυριαρχία, το 105. Μου φαίνεται ότι είναι το 105, όπου εκεί δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι ιερείς θεωρούνται ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ότι έχουν το χαρακτήρα της νομιμότητας. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος και αναγνωρίζει, διότι τι κάνει. Λέει ότι θα φτιάξει ενιαίο μητρό κληρικών, λαϊκών και υπαλλήλων μάλιστα της Εκκλησίας. Μιλάει για ενιαίο μισθολόγιο, έτσι, και κατατάσσει μέσα και το ειδικό μισθολόγιο των αρχιερέων. Προβλέπει επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ταξιοδότηση των ιερέων και διατηρείται η μονιμότητα όπως προβλέπεται στον καταστατικό χάρτη. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο 105. Επαναλαμβάνω, και οι ιερείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να το προσέξουν το νόμο, κάτσουν να το διαβάσουν. Στο 105 δεν διασφαλίζονται. Με τον νόμο που προτείνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, στο 5, στο σημείο 5, διατηρείται η μονιμότητά τους όπως προβλέπεται στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα, πού είναι το αρνητικό και υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Το αρνητικό έχει να κάνει με το Ταμείο Μισθοδοσίας. Ο οποίος είναι ένα Ταμείο Μισθοδοσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί ο κάθε Μητροπολίτης θα πρέπει να φροντίζει για το πώς θα πληρώνονται οι ιερείς του στη Μητρόπολη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υποκατάστατο το οποίο τι κάνει. Οδηγεί την Εκκλησία ή τις κατατόπους Μητροπόλεις σε ουσιαστικά θέση δέκο. Λοιπόν, καμία Μητρόπολη δεν μπορεί να είναι σε θέση δέκο. Κανένας Μητροπολίτης δεν μπορεί να είναι διοικητής σε μια εταιρεία δέκο η οποία θα ονομάζεται Μητρόπολη και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κληρικούς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό με τον κύριο Λίλη ότι η αντιπρόταση σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να είναι το ειδικό μισθολόγιο. Όπως υπάρχει ειδικό μισθολόγιο για τους αρχιερείς, για τους πανεπιστημιακούς, για τους στρατιωτικούς κλπ. Θα έπρεπε και για τους ιερείς, οι οποίοι είναι λειτουργοί, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό μισθολόγιο, το οποίο θα τους συνδέει με το Υπουργείο Παιδείας και θα πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας με την αρχή όπως πληρώνονται μέχρι και σήμερα. Επομένως, το επιβεβαιώσαμε και από εσάς πως ήταν μια κάκη στη συμφωνία. Είπα, τα πέντε είναι. Τα πέντε είμαι είναι... πολύ προσεκτικός. Τα πέντε είναι θετικά και θα πρέπει οι ιερείς να τα δουν πολύ προσεκτικά γιατί είναι θετικά, είναι υπέρ τους. Το πρόβλημα υπάρχει με την πληρωμή τους. Και εκεί θα πρέπει να κινηθούν, εφόσον η κυβέρνηση είναι αδιάλεκτη, δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή τη στιγμή, προς τη λύση του ειδικού μισθολογίου που ανέφερε ο κ. Λίλης. Αν τακτοποιηθεί αυτό, αν πάμε σε ένα ειδικό μισθολόγιο, συν τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, το έκτο για παράδειγμα που έχει να κάνει και με, με το Ταμείο Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά για τους κληρικούς και τους διασφαλίζει σε πράγματα που δεν τους διασφάλιζε το προηγούμενο καθεστώς. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα δουν με πολύ προσεκτική, να μην παρασύρονται από κάποιους συνδικαλιστές που φωνασκούν και κάνουν και δείχνουν. Πρέπει να τα δουν αναλυτικά.
Και πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν με την πολιτεία για το πρώτο θέμα και το μείζον που είναι οι μισθοδοσίες τους. Ερώτημα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ερώτημα, και κύριε Αρβανίτη. Που με σε ένα σημείο, όπως το διάβασα προηγουμένως, λέει ότι μετά τη συμφωνία ουσιαστικά η Εκκλησία παραιτείται έναντι κάθε άλλη αξίωση για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία. Και επειδή πιστεύω πως είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολύ κόσμο, αλήθεια, η Εκκλησία έχει περιουσία? Έχει αυτή την περιουσία που έχει σήμερα, επειδή ο μίσος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι μεγάλη περιουσία, δεν μπορεί, είναι μεγάλη, ερώτημα. Ναι, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, η οποία αν αξιοποιηθεί σωστά, αλλά με την ανικανότητα του κράτους που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν αξιοποιείται σωστά. Έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν είναι δημόσιο πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να την αξιοποιήσει έστω αυτή την περιουσία που έχει σήμερα. Αλλά όταν η σημερινή κυβέρνηση αναφέρεται στην αξιοποίηση της εκκλησικής παρουσίας, δεν αναφέρεται μόνο στο 4% που έχει απομείνει. Το 96% έχει παραχωρηθεί στο κράτος. Το 4% είναι στα χέρια της Εκκλησίας. Επειδή όμως εδώ πάλι βλέπετε το πρόβλημα που υπάρχει με τις σχέσεις κράτους-Εκκλησίας, επειδή όμως είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της προς την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση, ώστε να έχει κέρδη, αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του κράτους. Τώρα, έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και λέει Ταμείο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας και επίλυση στα προβλήματα που υπάρχει. Διχογνωμία, μια διαχείριση η οποία είναι 50-50, δύο το κράτος, δύο η Εκκλησία και ένας πρόεδρος ο οποίος είναι κοινός αποδεκτός. Εγώ δεν βλέπω κάτι το άσχημο σε αυτό. Αρκεί να είναι προς το συμφέρον και των δύο. Εδώ είναι ο διάλογος και εδώ είναι η συνεργασία. Ναι, είναι προς το συμφέρον και των δύο. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα της συνοδοσίας των ιερέων είναι βασικότατο και δεν μπορεί το κράτος να έχει την απέτηση από την Εκκλησία, η Εκκλησία και η Μητροπόλη να δεχτούν ότι μπορούν να μετασχηματιστούν σε δέκο. Είναι απαράδεκτο. Αυτή η πρόταση είναι απαράδεκτη. Τώρα, πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, δεν ξέρω. Σας είπα ότι η λύση για το δικό μισθολόγιο και αυτά που είπε ο κύριος Λίλης, συγγνώμη που συνεχίζω, για τη σύνδεση της περιουσίας με τη μισθοδοσία είναι επίσης πάρα πολύ σωστά. Δεν αναφέρεται πουθενά σε οποιαδήποτε συμφωνία έχω με παραχώρηση εκκλησιακής περιουσίας προς το κράτος από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά. Δείτε το όλο του 39, του 52. Όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει, τα μνημόνια, ας πούμε, τα deal που έχουν γίνει ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο που να λέει ότι η εκκλησιαστική περιουσία δίνεται στο κράτος έναντι της μισθοδοσίας. Πουθενά. Γι' αυτό και οι προτάσεις αυτές που ακούστηκαν και από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη στον Άνθιμο, που είχε γίνει αυτή η πρόταση, όταν βρέθηκαν όμως στη δυσκολία της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Γιατί και από πολιτικούς έχει γίνει αυτή η πρόταση, που και αυτοί από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν ψάξει και τόσο καλά και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν μια πετυχημένη πρόταση. Αναφέρομαι στον Στέφανο του Μάνο, ο οποίος ως φιλελεύθερος τότε είπε ότι εμείς προτείνουμε το εξής: να επιστραφεί όλη η περιουσία στην Εκκλησία και να λάβει η Εκκλησία από εκεί και πέρα τη μισθοδοσία σε μια καμπή, έτσι, χρονική των 10 χρόνων. Όπου εκεί το ποσοστό της συμμετοχής του κράτους θα μειώνεται κάθε χρόνο. Θα αρχίσουμε από το 90, θα πάμε στο 80, στο 70. Στο 60%, το 50% και στο τέλος θα αναλάβει. Ναι, ναι. Και αυτό όμως είναι αυτό το λάθος που είπαμε προηγουμένως, ότι συνδέει τη μισθοδοσία με την περιουσία. Κύριε Λίγη. Ένα πολύ μάλλον μου τρέσει αυτό που ρωτήσατε στον κύριο Αρβανίτη. Αν έχει περιουσία η Εκκλησία. Αυτό ακριβώς το ρωτήμα. Ναι. Επειδή ήθελα να το σχολιάσω, γιατί είναι πολύ κέριο ερώτημα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή το κράτος μας δεν είναι φιλελεύθερο ή όσο θα έπρεπε να είναι και είναι λίγο το κράτος μας, αν το πω, σοσιαλιστικό. Δηλαδή όλα μέσα στο κράτος. Είναι σοσιαλιστικό το κράτος μας. Όχι, επίσημα όχι, αλλά στην ουσία είναι διότι τα θέλει όλα μέσα στο κράτος. Και οι ιδιωτικές εταιρείες πολλές φορές είναι κρατικοδίαιτες. Η ιδέα, το όνειρο κάθε Έλληνα είναι να γίνει δημόσιο υπάλληλος. Με αποτέλεσμα και η περιουσία. Επειδή το κράτος έχει την αντίληψη αυτή και από την άλλη η Εκκλησία έχει και αυτή την ίδια αντίληψη, η περιουσία που έχει δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί από κανέναν. Υπάρχουν πάρα πολλές αγγυλώσεις. Από τη γραφειοκρατία μέχρι την αντίληψη. Και έτσι όλα μένουν ανενεργά. Και η περιουσία ρημάζει ανά πενταετία όλο και περισσότερο και στο τέλος πεθαίνει. Και έτσι και το 4% ακόμα που υποτίθεται είναι αξιοποιήσιμο, αλλά ειδικά τι να το κάνουμε, το 96% που έχει χαθεί. Δυστυχώς, από το κράτος δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με την αντίληψη και από την Εκκλησία. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, η Μητρόπολη Ιωαννίνων, που έχει πάρα πολλές μετοχές στην Εθνική Τράπεζα. Είναι μέτοχος. Σε επίπεδο Κρήτης, τι συμβαίνει?
Εμείς δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία να τη χειριστούμε την περιουσία όπως μπορούν αυτοί πάνω. Δηλαδή δεν υπάρχουν μητροπόλεις σε επίπεδο Κρήτης που να είναι πλούσιες μητροπόλεις. Πλούσιες, στα χαρτιά να έχουν κτήματα, ναι, αλλά στην πράξη να τα εκμεταλλευτούν καμία. Να τα αξιοποιήσει δηλαδή κάποια μητροπόλη, καμία. Και το δικό μας κράτος δεν μπορείς το πλησιάσεις, είναι φοβερά γραφειοκρατικό. Αλλά και η αντίληψη της ίδιας της Εκκλησίας, όπως έγινε με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, που την πάτησε δυστυχώς πάρα πολύ άγρια, διότι είχε μετοχές που ήταν 15 ευρώ, σήμερα είναι ούτε 1 ευρώ. Διότι με το να μην παίζεις στο χρηματιστήριο με την αντίληψη ότι αυτά είναι του διαβόλου, δεν παίζει στο χρηματιστήριο η Εκκλησία, αλλά από την άλλη είχε τόσες μετοχές, όταν ήρθε το 2000 και με την κρίση, βρέθηκε από 15 ευρώ η μία, ούτε ένα. Τα χάσε όλα και χρεοκόπησε. Επομένως και η Εκκλησία δεν έχει την αντίληψη αυτή να χειριστεί την περιουσία και το κράτος δυστυχώς είναι. Στη δε Κρήτη, ό,τι περιουσία υπάρχει, είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και το απλό ενίκιο από μια ενορία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή και η φιλοσοφία του κράτους να αλλάξει, να γίνει πολύ πιο άνετο, πιο ελεύθερο, πιο ιδιωτικό. Φιλελεύθερο. Ναι, φιλελεύθερο που λέει. Βέβαια, καμιά φορά το λέμε φιλελεύθερο, για μένα πολλές φορές είναι η κοινή λογική. Δεν θα το έλεγα φιλελεύθερο. Πρέπει ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που έχει. Στατιστικά, η Ελλάδα, οι παρεμβάσεις του κράτους, το παρεμβατικό κράτος αγγίζει τα ποσοστά του 75%. Όταν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι κάτω από 42%. Πού να χρησιμοποιήσει περιουσία η Εκκλησία τώρα. Μάλιστα. Ούτε ξέρει. Θα ήθελα όμως, σε όσο τηλεοπτικό χρόνο έχουμε ακόμα, να συζητήσουμε ένα ακόμα θέμα. Ναι. Και θα ήθελα ένα σύντομο σχολιασμό του καθένα σας. Πριν λίγες μέρες, ουσιαστικά πήρε πράσινο φως η κατασκευή του αποτεφρωτηρίου στην Αθήνα. Και μάλιστα τη σχετική απόφαση την υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταθάκης, με τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Γαμίνη. Επομένως, η δημιουργία αποτεφρωτηρίου στα βόρεια προάστια της Αθήνας θα γίνει πολύ άμεσα. Οι υπογραφές έχουν πέσει για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου και εδώ στο Ηράκλειο πριν μερικά χρόνια. Αυτό εσείς, που είστε δύο καθηγητές, δύο ακαδημαϊκοί της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, πώς το κρίνετε? Είναι αντιχριστιανικό κάποιος να μην θέλει να θαυτεί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως γίνεται έτσι, και να θέλει π.χ. να καεί, είναι αντιχριστιανικό? Να πω εγώ, οι ετερόδοξοι το έχουν διαδεδομένο, καλός ή κακός, και το ζητούν. Αν υπάρχουν ετερόδοξοι που είναι ικανός αριθμός, το ζητάει, φυσικά έχει το δικαίωμα, μάλλον και ένας να υπάρχει και το ζητάει, η πολιτεία το κάνει. Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι? Όχι, ας πούμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί, ετερόδοξοι. Ετερόδοξοι, ναι. Άρα αναφέρεσαι σε αυτούς. Σε αυτούς. Ναι, οι αλλόθροι δεν συζητούμε, είναι άλλη θρησκεία, ότι εμείς, όχι δογματικά δεν υπάρχει περιορισμός, είναι καθαρά παραδοσιακό θέμα. Στην παράδοσή μας δεν το έχουμε. Και η Εκκλησία έχει εκφραστεί επίσημα. Δεν είναι όμως και ένα ζήτημα προσωπικής ελευθερίας? Να θέλει ο καθένας, το πούμε. Εκείνη το θέμα. Είτε ετερόδοξοι, είτε αλλόθρησκοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο ορθόδοξοι. Είναι τελείως παράτερο για έναν ορθόδοξο να ζητάει την καύση. Είναι τελείως παράτερο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο της ατομικής θρησκευτικότητας και της ελευθερίας, μπορεί κάποιος ορθόδοξος να το ζητήσει. Το περίεργο πάντα είναι ότι αυτά όλα τίθενται ως προβλήματα μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάτε στην Ελβετία, εκεί είχαμε, εγώ που έχω ζήσει τα τελευταία 5 χρόνια, είχαμε Ορθοδόξους, πήγαιναν η κηδεία και μετά πήγαιναν στο αποτεφρωτήριο. Ανάλογα παραδείγματα μπορεί να σας μεταφέρω και άλλοι από την Αγγλία. Άρα λοιπόν, στην ελληνική πρακτική παράδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν το είχαμε αυτό μέχρι τώρα. Σε άλλες χώρες που υπάρχουν Ορθόδοξοι επίσης εκεί, υπάρχει αυτή η πρακτική. Έτσι. Αλλά εγώ το βάζω αποκλειστικά και μόνο σε πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφόσον υπάρχουν αλλόθρωσκοι και υπάρχουν βουδιστές, για παράδειγμα, εντάξει, οι οποίοι θέλουν να ακούν, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους, ως πολίτες του ελληνικού κράτους, ως πολίτες, όχι ως θρησκευόμενοι, να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν. Πάντως, και εφόσον υπάρχει ο νόμος, αυτό είναι νόμιμο, δεν είναι κάτι το παράνομο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει νόμος που έχει ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που επιτρέπει πλέον τη δημιουργία αποτεφρωτηρίων και στην Ελλάδα. Διότι έχουμε και το εξής παράλογο. Είναι και φιλελεύθερο πρόταγμα, έτσι. Πάντως... Είναι και φιλελεύθερο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου το κράτος πρέπει να το σέβεται και έχει την υποχρέωση απέναντι σε αυτό το δικαίωμα, εφόσον έχει ψηφίσει και νόμο, να του παρέχεται εργαλεία για να μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να αποτεφρωθεί. Δικαίωμά του είναι, τι να κάνουμε τώρα, να πηγαίνει στη Βουλγαρία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως θα σηκώσει φύλλα αντιδράσεων, κύριε Λιλή, έτσι δεν είναι?
ή θα φέρει και εξελίξεις πολιτικές, με την έννοια ότι ένας που λέει εγώ θέλω να είμαι ορθόδοξος, θέλω να κάνω αποτέφρωση. Η Εκκλησία του λέει εγώ δεν συμφωνώ. Ο νομοθέτης ποιο θα ακούσει, το ατομικό του πιστού ή της Εκκλησίας του, που και οι δύο έχουν δικαίωμα να εκφραστούν λόγω θρησκευτικής ελευθερίας, και τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα. Εκεί θα έρθει ο νομοθέτης να πάρει μια πολύ πιο συγκεκριμένη απόφαση, που από το 1975 μέχρι σήμερα δεν χρειαζόταν να την πάρει, διότι λόγω Ευρώπης και δικαίου είχαμε εντελώς διαφορετικές. Ναι, είναι αντιφατικό πάντως, έτσι. Γιατί σας είπα, θα αναγκαστεί ο νομοθέτης να πάρει. Στο εξωτερικό υπάρχει αποτέφρωση. Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά μέσα στην ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ωραία. Φίλοι και φίλες, αυτό ήταν. Άλλη μια βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την παρέα μαζί μας. Καλό βράδυ. Thank you.